Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των λεωφορείων από ολόκληρη την Ελλάδα που δημοσιοποιούνται στο επίσημο Facebook event της διοργάνωσης Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία. Για την ενημέρωση όσων θέλουν να βρεθούν την Κυριακή στην Αθήνα, ώστε να διαδηλώσουν ενάντια στην επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας που διοργανώνει τη μεγάλη κινητοποίηση, όπως συνέβη και πριν από ένα χρόνο με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αισιοδοξεί πως η παρουσία του κόσμου θα είναι μαζική και δεν θα μπορέσει να περάσει απαρατήρητη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους πρόθυμους βουλευτές που έχουν ταχθεί υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλη την Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Ο αριθμός των τουριστικών λεωφορείων από την επικράτεια είναι αυξημένος σε σχέση με το συλλαλητήριο του περασμένου Φεβρουαρίου. Αν ο λαός της Αθήνας δώσει μαζικό παρόν στο συλλαλητήριο, τότε θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη μαζική συγκέντρωση κόσμου στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, δήλωσε το μέλος του φορέα ανένδοτου αγώνα για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία, Μιχάλης Πατσίκας, στο πρώτο θέμα. Στη Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με τα περσινά συλλαλητήρια, αισθητή είναι η κινητοποίηση όχι μόνο των συλλογικών φορέων, αλλά και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων και των τοπικών Μητροπόλεων, που πρωτοστατούν ώστε ο κόσμος μαζικά να διαδηλώσει στην Αθήνα. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιζικώστας, μέσω της καμπάνιας Respect the Truth, σεβασμός στην αλήθεια που έχει ξεκινήσει στα social media, ζητά από τους Μακεδόνες να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της Κυριακής. Ο ίδιος έχει προτείνει και έχει επιτύχει την έκδοση ψηφίσματος κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, το οποίο απέστειλε στους βουλευτές όλης της χώρας ώστε να ενημερωθούν αφενός για τις θέσεις της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αφετέρου να λάβουν το μήνυμα της καταψήφισης της Συμφωνίας όποτε και αν αυτή έρθει στη Βουλή. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που δρομολογεί για το πρωί της Κυριακής έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδική αντίδραση αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και έτοιμα για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, που υπάρχει σκέψη να κατατεθεί ως αίτημα δημάρχων της Βόρειας Ελλάδας προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Να σημειωθεί πως συνολικά 67 δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και μόνο 5 δηλώνουν υπέρ ή κρατούν ουδέτερη στάση.